την αστυνομοκρατία και την τρομοκρατία την οποία επιβάλλει η κυβέρνηση την καταδικάζουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα επιστρέψουμε τώρα στον μπλόκο μας και θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους, όλο το λαό της Αιγιάλιας, τους συλλόγους, τους φορείς, τα σωματεία της πόλης να συμπαρασταθούν, να έρθουν μαζί μας και να αγωνιστούμε και για τα δικά τους τα προβλήματα. Καλούμε επίσης να πάρουν θέσεις όλες οι δημοτικές παρατάξεις για τον αγώνα μας του Δήμου Αιγιάλιας, για τον αγώνα μας και για το αγωνιστικό μας πλαίσιο. Όλοι μας λένε έχετε δίκιο. Δεν είδαμε κανέναν επί της ουσίας όμως να στηρίζει αυτό τον αγώνα που δίνουμε, αυτό το δύσκολο αγώνα. Δεν βγήκαμε στο δρόμο έτσι για πλάκα. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς στο δρόμο. Η δουλειά η δικιά μας είναι στα κτήματά μας, στα χωράφια μας. Αλλά εκεί πλέον δεν έχουμε καμία τύχη. Με την τιμή στη σταφίδα και στα λεμόνια να έχουν καταρρεύσει. Στο 1/3 του κόστους παραγωγής. Με τις αυξήσεις στα εφόδια, στα καύσιμα. Ωραία. Με την ρήτρα αναπροσαρμογής, χαϊδεύοντας τους εργολάβους, χαϊδεύοντας αυτούς που με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες, που έπιασαν όλα τα βουνά και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι μας να βόσκουν τα κοπάδια τους. Συνάδελφοι, ο αγώνας συνεχίζεται, θα επανέλθουμε πιο δυναμικά.